στο ΙΚΑ Ζωγράφου. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε εκεί το κατάστημα. Κύριε Θεοδωρίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Μόνο που δεν είμαι εγώ αυτό στην εικόνα, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Αφού βάλαμε άλλη φωτογραφία. Βλέπουμε τις φωτογραφίες από το ΙΚΑ Ζωγράφου. Περιγράψτε μας τι έχει γίνει. Έχει πέσει η οροφή από την υγρασία. Τι έχει γίνει εκεί πέρα? Λοιπόν, μετά το χαρούμενο ρεπορτάζ, να περάσουμε σε αυτό το γεγονός, το δυσάρεστο, στο οποίο ευτυχώς φανήκαμε πάρα πολύ τυχεροί. Διότι συνέβη το περασμένο Σαββατοκύριακο που οι υπηρεσίες του ΙΚΑ ήταν εκτός λειτουργίας. Κατέρευσε μέρος οροφής του κτηρίου. Μιλάμε για μια διφάνεια περίπου 25 τετραγωνικών μέτρων. Ο σοβάς είχε καταρρεύσει και παρέσυρε την ψευδοροφή, με αποτέλεσμα να είχαμε ένα όγκο, μεγάλο όγκο σοβάδων. Και ευτυχώς το σημείο αυτό το οποίο δείχνετε τώρα είναι σημείο συναλλαγής. Υπάρχουν και εργαζόμενοι. Επαναλαμβάνω, έγινε τη ώρα μιλητήρια του καταστήματος. Γιατί αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι σαν να δέχτηκε επίθεση το ΙΚΑ? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Οι αρμόδιοι μηχανικοί της ΔΕΘ Εθνικής και Στέγασης το αποδίδουν στην παλαιότητα του κτηρίου και στη γύραση των υλικών. Το κτήριο αυτό είναι πάνω από 40 ετών. Προφανώς από καταγγελούς από υγρασίες και διάφορες άλλες αιτίες, οι οποίες οφείλονται βέβαια να το προδώσουν σε ατύχημα. Κύριε Θεοδωρίδη, ακούστε λίγο. Επειδή παίρνουμε διάφορα τηλεφωνήματα, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, το ΙΚΑ μπορεί να φροντίσει να το φτιάξει κτλ. Καταστράφηκαν τίποτα φάκελοι εκεί? Θα είναι κλειστό το ΙΚΑ? Κάποιος που είχε τα ένσημά του μπορεί να καταστράφηκαν? Όχι, τίποτα, δεν υπάρχει τέτοιο, δεν έχει καταστραφεί τίποτα. Έπεσε σε χώρο συναλλαγής. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, ήταν η μέρα αργίας. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι πρέπει σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων. Με δική τους ευθύνη λειτουργήσαν το υποκατάστημα μέχρι και την Πέμπτη. Και από Παρασκευή το υποκατάστημα παρέμεινε κλειστό σε συνεννόηση με την εβδομάδα θα ανοίξει. Ήδη είναι μέσα συνεργεία του εργολάβου από την Παρασκευή το μεσημέρι και πιθανό μέχρι σήμερα το βράδυ να είναι έτοιμες εργασίες και αύριο το πρωί, αφού θα γίνει ο καθαρισμός του χώρου, το βασικό είναι το υποκατάστημα. Το βασικό είναι αυτό που λέτε, ότι δεν ήρθε στο κεφάλι κανενός ανθρώπου όλη αυτή η ιστορία. Έγινε ευτυχώς την μέρα που ήταν κλειστό. Ευτυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.